πρακτικού. Ο νομοθέτης λέει και ο νόμος Παιδαγωγικού Γενεαρχή του 10 ότι έχει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τη δημοτική ολομέλεια. Δηλαδή ο κ. Σαμαντά έχει 5 εθνού για να εκλεγεί. Δεν έχει αυτέ τι προποθέσει αυτό το πρακτικό. Καταρχά δεν είναι σπιάχτη πρακτικό, δεν έχει υπογραφεί καθόλου. Είναι μια άτυπη, δεχόμαστε και εμεί ω μέλη τη ομάδα. Εγώ για να διευκολύνω την εκλογή του κ. Σαμαντά στον κεφαλή, γιατί δεν έχει την πλειοψηφία. Θα αντισωτηθώ πριν ξεκινήσει η διαδικασία ώστε 7 μέλη της ομάδος να είναι ικανά να δώσουν την πλειοψηφία στην κυρία για να είναι επικεφαλής. Και θέλω να κάνω την δόση, κυρία Παραπάνα, πριν, ενώ ήθελα να ρωτήσω στο Προεδρείο όπως θα έχει συστηθεί, ο κ. Σταλόπουλου και τους άλλους, αλλά λόγω για την ευκαιρία διαδικασία, γιατί θα υπάρξει αδιέξοδη και δεν μπορεί να προτείνει η παράδοση κ. Σαμαντά μετά και πρέπει να μείνει ο Δήμαρχος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Θα χρησιμοποιηθώ εγώ να διευκολύνω όπως υποσχέθηκα και στον κύριο Κοτρονιά τη διαδικασία. Εκδήλωση αξιοποίηση του Μικρού Συμβούλου του Ανδρέα για τις παρούσεις και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 66, παράγραφο 4, του νόμου 352 του 10, όπως εγκαταστάθηκε από το άρθρο 73 του νόμου 45-55 του 18, δηλώνω την αξιοποίησή μου από την παράταση στην Ελληνική Πρωτοβουλία με την οποία έχω εκλεγεί στις ελληνικές εκλογές της 8 Οκτωβρίου του 2023. Παρακαλώ για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες. Νάχοντος, 2 πρώτου 2024. Με εκτίμηση ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Θεάς Μεσάς. Θα το καταθέσω στο Προεδρείο. Με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 66, παράγραφο 4 του νόμου 3852 του 10, όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 93 του νόμου 45-55-18, δηλώνω την αξιοποίησή μου από την παράταξη ενός νομικού πρωτοβουλία με την οποία έχω εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές του